Το Θανάση Αλευρά συνάντησε η κάμερα της εκπομπής μας και ο δημοσιογράφος μας Αλέξανδρος Ρούτας και μας μίλησε για το τηλεοπτικό του μέλλον. Τηλεοπτικά θα σας δούμε κάπου? Μάλλον, από ό,τι έχω καταλάβει, θα γίνουν τα νούμερα δεύτερος κύκλος. Οπότε περιμένουμε έτσι λίγο επίσημα να μας το πούνε και να οργανωθούμε. Α, θα με ότι η Ζέτα Μακρυπούλια ανανεώνεις τον Αντένα. Δεν έχω ιδέα. Κάθε μέρα μαζί. Πώς σας φαίνεται στο ρουκ-ζουκ? Υπέροχη Ζέτα. Το ρουκ-ζουκ τώρα είναι η Ζέτα. Έχει πει ότι θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές. Εσείς θα θέλατε να δείτε αλλαγές σαν θεατής? Εγώ δεν βλέπω τώρα τηλεόραση, οπότε δεν ξέρω τι αλλαγές θέλει να κάνει. Ούτε κάνει. Ζέτα. Δεν είμαι στο σπίτι πολύ καιρό πια φέτος με την εργασία. Αλλά θα τη δούμε και σε κάποια σειρά. Γιατί δεν ρωτάτε τη Ζέτα και εγώ τι είμαι εκπρόσωπος? Κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να σας δούμε σε ένα show, να παρουσιάζετε εσείς. Έχετε συμμετάσχει και στο Your Face, Sounds Familia. Αυτό είναι ένα πολύ οικείο, ας πούμε, πράγμα για μένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, αν γινόταν κάτι που με φανταζόντουσαν σε αυτό και μπορούσα και εγώ να φανταστώ τον εαυτό μου, γιατί όχι. Θα μπορούσαμε να σας δούμε με τον Νίκο Μουτσινά, γιατί είστε και φίλοι. Και τώρα ο Νίκος θα απέχει από την τηλεόραση και από το Sky. Ναι, με τους φίλους, χαρά. Εννοείται. Όσα πιστεύετε από την τηλεόραση ο κύριος Μουτσινάς, γιατί είχε πει ότι του χρόνου δεν θέλει να έχει δική του εκπομπή. Ναι, τον καταλαβαίνω, να ξεκουραστεί, το αξίζει και μόνο έτσι θα ξανασυγκροτήσει το μυαλό του για να δει τι θέλει να κάνει. Εννοείται, είναι ωραία η ξεκούραση και για τον κόσμο και για αυτόν που το κάνει. Έχετε επίσης τη γνώμη σας στον Νίκο Μουτσινά για το χρόνο που δεν θα είναι στην τηλεόραση, σαν φίλος? Ναι, ότι είναι τέλειο αυτό που κάνει. Να πάει να ξεκουραστεί, γιατί και αυτό που κάνει είναι πολύ σκληρό και το κάνει συνέχεια κάθε μέρα. Δηλαδή, οι ταχύτητες που ο Νίκος ανεβάζει στην εκπομπή και η Ματίνα που πάω καλεσμένος, δηλαδή το θαυμάζω αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορούσα να το κάνω με τίποτα. Θα ξαναπηγαίνατε στο Your Face Sounds Familiar? Όχι, στη Eurovision θα πηγαίνω. Ευχαριστώ.